σας αγαπητοί φίλοι, έχουμε πολλές φορές μιλήσει για τον αδελφό σερβικό λαό, για τα δίκαιά του στο Κόσοβο, για το πώς έχει χάσει την κυριαρχία επάνω στην κοιτίδα του. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι η Σερβία, ιδιαίτερα με τον κύριο Βούτσιτς, έχει φιλοτουρκική πολιτική, έχει αποκαλέσει τον Ερντογάν και την Τουρκία υπερδύναμη και παράγοντα σταθερότητας για τη Βαλκανική, για να ανακαλέσει αμέσως μετά, μόλις είδε η Τουρκία τι έχει κάνει τώρα τελευταία. Σε κάθε περίπτωση όμως βλέπουμε να μιλούν οι Σέρβοι για το βόρειο γείτονά μας χωρίς να συμμερίζονται τις ελληνικές ανησυχίες. Μάλιστα έχουν υποπέσει στο ολίσθημα στο παρελθόν να τον αναγνωρίσουν με όνομα που προσέβαλε την Ελλάδα. Κάποιος πάντα θα σκέφτεται κάτι. Εμείς αγαπάμε τον μακεδονικό εντός εισαγωγικών λαό, σεβόμαστε το κράτος, δεν ζητάμε τίποτα και ας κρατήσουμε τη φιλία μας, είπε ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνδρ Βούτσιτς, χωρίς καν να αναφέρει το όνομα που αναγράφει η Συμφωνία των Πρεσπών, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τη θέση της Σερβίας σχετικά με το βουλγαρικό αποκλεισμό των Σκοπίων στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ανέφερε το ίδιο το κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο των Σκοπίων. Είπε επίσης ότι έχει κάτι σημαντικό να πει τόσο στα Σκόπια όσο και στους εκπροσώπους στο Βελιγράδι. Είναι σημαντικό για εμάς από την περιοχή να είμαστε κοντά ο ένας τον άλλον, να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας, να συντομεύσουμε τις μεταξύ μας διαδικασίες, να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη ροή ανθρώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, να είμαστε αυτοί που μόνοι μας θα κάνουμε το ρυθμό ανάπτυξης να είναι υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό τα επόμενα 10-15 χρόνια και άμα δείτε τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα μειώσουμε δραστικά τη διαφορά από τη Δυτική Ευρώπη και θα παρουσιάσουμε έτσι σαν ενιαίο μπλοκ παρά τις διαφορές και έτσι θα αποδώσουμε μπροστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ο Βούτσιτς σε συνέντευξη τύπου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Μπριόνι στην πρωτεύουσα του βορείου γειτονά μας, τα Σκόπια. Αμέτρητες φορές, είπε, έχω πει σε όλα τα φόρουμ ότι η Σερβία αναγνωρίζει τη μακεδονική γλώσσα και το έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας. Φυσικά μακεδονική γλώσσα δεν εννοεί τη γλώσσα του Αλεξάνδρου, του Φιλίππου και του Αριστοτέλη και των υπόλοιπων Μακεδόνων, αλλά το ιδίωμα που ομιλείται στο βόρειο γειτονά μας, τόσο και την Εκκλησία, και δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα και θα συνεχίσουμε να ασκούμε μια τέτοια πολιτική. Αυτά τα απάντησε σχετικά και με το αίτημα της Βουλγαρίας, τον ρώτησε δημοσιογράφος, και της Κροατίας για επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία. Πώς θυμήθηκαν να μιλήσουν για τη Σερβία που έπρεπε να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία? Από όλα τα θέματα υπήρχαν Κροάτες και Βούλγαροι που μιλούσαν για το τι πρέπει να κάνει η Σερβία. Έχεις τα δικά σου θέματα. Φρόντισε, Βούλγαρε, να δουλέψεις στη χώρα σου όπως και εσύ, Κροάτες. Μην ανακατεύεσαι στις υποθέσεις της Σερβίας και μην κάνεις τον έξυπνο, είπε ο Βούτσιτς επιλέξει. Σε κάθε περίπτωση να πω ότι αυτά είναι και αιχμές εναντίον της Ελλάδος για το βόρειο γείτονά μας. Από εκεί και πέρα ζητούν όμως η Αθήνα να μην αναγνωρίσει το Κόσοβο. Και ορθώς, πράγματι έχει δίκιο η Σερβία στο Κόσοβο και η Αθήνα δεν θα έπρεπε να το αναγνωρίσει, αν όμως και η Σερβία συνέχιζε να πολιτευόταν ως φίλος και σύμμαχος της Ελλάδος. Οι θέσεις της όσον αφορά τα Σκόπια, οι θέσεις του Βελιγραδίου, οπωσδήποτε προδίδουν την Ελλάδα και έτσι, αν μας συμφέρει, θεωρώ ότι λύνονται τα χέρια της Αθήνας να αναγνωρίσει και εκείνη το Κόσοβο. Ομοίως αδελφικές οι σχέσεις με το ρωσικό λαό, αναμφισβήτητες, χίλια χρόνια, πνευματικές, φιλικές και άλλα, όμως ο κύριος Πούτιν έχει δώσει S-400 στον κύριο Ερντογάν και ανέχεται την Τουρκία και φυσικά προχωρεί και σε άνοιγμα προξενίου στα κατεχόμενα ανάμεσα σε όλα τα άλλα που έχει κάνει. Παρόμοια βέβαια κάνουν και οι Δυτικοί, οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί έχουν ανεχθεί την Τουρκία. Μέχρι θεωρώ που την κατάλαβαν τα τελευταία χρόνια και έτσι έχουν μπει στο ψυγείο τόσο τα Viper και έχει αποχαιρετήσει φυσικά και τα F-35 η Άγκυρα. Τώρα ο Άλμπιν Κούρτι είπε ότι η Ελλάδα είναι κοντά στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κωσόβου, είναι περισσότερο κοντά στην αλλαγή αυτής της απόφασης ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν την αναγνωρίζουν, γράφει δημοσίευμα από το Βελιγράδι. Αυτό το διαψεύδουν αξιωματούχοι των Αθηνών και λένε ότι η θέση της Ελλάδος σε αυτό το θέμα παραμένει ίδια σύμφωνα και με το Euroactive. Σε ερώτηση του Euroactive για τις δηλώσεις Κούρτη, ελληνική κυβερνητική πηγή σύμφωνα με σερβικά μέσα απάντησε ότι η θέση της Ελλάδας είναι αμετάβλητη. Η Ελλάδα, η Σλοβακία, η Ρουμανία, η Ισπανία και η Κύπρος δεν αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία του Κωσόβου που ανακηρύχθηκε μονομερώς το 2008. Κυβέρνηση στην Αθήνα που θα αναγνωρίσει το Κωσυφοπέδιο
θα πέσει, έχει λεχθεί παλαιότερα και φυσικά αυτό αντικατοπτρίζει και αυτά που νιώθει για το Κόσοβο και τη Σερβία μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, η πλειοψηφία, η συντριπτική θα έλεγα. Όμως και το Βελιγράδι θα πρέπει επιτέλους να συμμεριστεί πριν είναι αργά τις ελληνικές ανησυχίες. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας αγαπητοί φίλοι.